Εμείς θα μείνουμε επικεντρωμένοι στα χρηματιστηριακά και στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και θα πω την καλημέρα μου στον Γιώργο Λαγαρία, επικεφαλής οικονομολόγος της Forbes Μαζάρς. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ε, σήμερα, σήμερα, όχι σήμερα, αυτή τη βδομάδα τα νέα ήρθαν από τη Federal Reserve και την ομιλία του Τζερόν Πάουελ. Ήρθαν από τον πληθωρισμό Ηνωμένων Πολιτειών, σωστά. Ναι. Και στην Ευρώπη, να πούμε, όλα ήρθαν από το βράδυ των ευρωεκλογών που έφεραν και πολιτικές εξελίξεις, αλλά έφεραν όμως και μια αναταραχή στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Μικρή, ελάχιστη. 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 Για να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Λοιπόν, η αναταραχή έτσι κι αλλιώ στο, στο ευρωδολάριο είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα των ευρωεκλογών, από την Παρασκευή πριν από τι ευρωεκλογέ. Και αυτό είχε γίνει γιατί ε, ήταν ε, ψηλά τα νούμερα τη. χαμηλά τα νούμερα. Sorry, υψηλά τα νούμερα τη απασχόληση στην, ε, στην Αμερική. Ε, οπότε θεωρήσαν ότι η οικονομία πάει πολύ καλά. Συνεπώ ε, σκεφτόντουσαν ότι τα, τα επιτόκια θα, είναι, θα, μείνουν υψηλότερα και μετά από αυτό θεωρήσαν βεβαίω ότι το δολάριο ανέβαινε και το συνεπώς το ευρώ έπεφτε. Οπότε το 80% περίπου τα τη κίνηση είναι από το βράδυ τη Παρασκευή πριν από τι ευρωεκλογέ. Μετά, το, μετά τι ευρωεκλογέ προχώρησε λίγο παραπάνω το ευρώ, αλλά μιλάμε μια κίνηση 0,2-0,3%. Δεν ήταν κάτι το αξιόλογο. Οι αγορές δεν έχουν αξιολογήσει τις ευρωεκλογέ. Δεν έχουν ταραχτεί. Άλλωστε, πολλές φορές έχουμε πει ότι οι ευρωαγορές θέλουν κάτι χειροπιαστό για να... Ναι, και εφόσον δεν μιλάμε Αν και εσυχήσουμε. για ένα σώμα το οποίο είναι κυβερνητικό και παίρνει αποφάσεις, είναι απλώς μία τάση τελικά. Ε, οι αγορές έτσι κι αλλιώς δεν, δεν, δεν βλέπουν το μακροπρόθεσμο, δεν βλέπουν τις συνέπειες του, του ευρωσκεπτικισμού. Θα το δουν όταν θα έρθει κάποιο πρόβλημα. Θα επικεντρωθούμε λοιπόν. Εδώ τώρα βλέπουμε το διάγραμμα που μα έχετε ετοιμάσει με το ευρώ, το οποίο δεν επηρεάστηκε από τι ευρωεκλογέ. Αν και ε, την πρώτη μέρα υπήρχε μια τέτοια αίσθηση, αλλά αν το δει κανεί, ε, αν δει τη μεγάλη εικόνα, δεν είναι κάτι αξιολόγου. Όχι, όχι. Οι αγορέ το, το προσπεράσανε πάρα πολύ γρήγορα. Και πάμε στο επόμενο γράφημα που επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε ότι οι αγορές πιο αισιόδοξε μετά τη συνεδρίαση της Fed και τα στοιχεία του πληθωρισμού. Και χθε παρακολουθούσα και μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι που, νομίζω στο Bloomberg, της Janet Yellen η οποία έλεγε ότι η μισθή δεν είναι το πρόβλημα. Είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα η άνοδος στις τιμές των ακινήτων. Ναι, και αυτό το έχει πει, το έχει πει και η Fed πολλέ φορέ. Ο Γκούλσπι ειδικά το λέει πάρα πολύ ότι το πρόβλημα είναι το, το real estate. Α ξεκινήσουμε με το. Βεβαίω, α ας, ας είμαστε λογικοί. Τι θα πει ο Υπουργό Οικονομία, τον είπα τρει-τέσσερι μήνε πριν τι εκλογέ, Το πρόβλημα είναι η ψηλή μισθή σα. Σωστά. Δεν το λε αυτό στον ψηφοφόρο. Όχι. Πολύ σωστά. Η Τζάνετ Γιέλεν δεν είναι πλέον κεντρικό τραπεζίτη, είναι πολιτικό. Και υπουργό Οικονομικών ε, δεν θα, δε θα βυθεί στην κυβέρνηση έτσι για πλάκα. Οπότε δεν βρίσκω τι άλλο θα μπορούσε να πει. Έτσι, ε, αλλά ε, αυτό το οποίο έχει γίνει πάση περιπτώσει είναι ότι ο πληθωρισμός υποχώρησε ελάχιστα από το 3,3% στο 3,4% στο 3,3%. Ε, και η Fed ε, άλλαξε τη, τη γλώσσα που χρησιμοποιεί στο στο statement και είπε ότι ο πληθωρισμός, βλέπουμε κάποια μέτρια πρόοδο στον πληθωρισμό, αντίθεση με το Μάιο που λέγανε ότι βλέπουμε δεν έχουμε δει αξιόλογη πρόοδο στον πληθωρισμό. Οπότε αυτό το εξέλαβαν οι αγορές ως πιο επιθετικό α, μήνυμα και πλέον έχουν αρχίσει και συζητάνε για 1,7% μειώσει επιτοκίων φέτο στην, α, στην Αμερική. Μία ακόμα. Μία, δύο δηλαδή. Έχουν αρχίσει και προεξοφλούν πάλι στο, στο δύο. Και το ίδιο, εν πάση περιπτώσει, και το, το Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό λέμε και ότι οι αγορέ είναι πιο αισιόδοξε μετά την συνεδρίαση τη ΦΕΝΤ και τα στοιχεία του πληθωρισμού. Από εκεί προκύπτουν Ακριβώ. Ε, τώρα, έχοντα πει αυτό. Και ξέρω ότι έχω, έχω, καταντήσει λίγο γεράκι στο θέμα του, του πληθωρισμού. Θεωρώ ότι οι αγορές απλώς υπνοβατούν για μία ακόμα φορά. Είναι υπεραισιοδόξους. Γι' αυτό και λέτε σε αυτό το τίτλο όμως ίσως χάνουν το δάσος. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το διάγραμμα είναι ο πληθωρισμός των είπα. Δεν βλέπω, οποιοδήποτε άνθρωπος έχει μάτια μπορεί να δει ότι είναι ένα νούμερο λίγο πάνω, λίγο κάτω, στα όρια του στατιστικού λάθους, το οποίο δεν έχει μετακινηθεί ιδιαίτερα τους τελευταίους 12 μήνες. Από, το Μάιο του... από τον Ιούνιο του 23, από τον Ιούνιο λοιπόν. του 23 ως τον Μάιο του 24. Τους τελευταίους 12 μήνες, λοιπόν, είναι ένα νούμερο το οποίο είναι εκεί. Ε, και το... Υπάρχουν και άλλα γραφήματα, τα οποία μπορούμε να τα δούμε πιο μετά και θα δούμε ότι στην πραγματικότητα οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες βελτιώνονται. Έχει βελτίωση των παγκόσμιο οικονομικών συνθήκων και έχεις και αύξηση του πληθωρισμού παραγωγού στην Κίνα. Οπότε αυτό είναι, αποτυπώνεται σε αυτό το διάγραμμα, είναι οι δείκτες PMI. Οι δείκτες PMI λοιπόν, για τους οποίους έχουμε μιλήσει πολλές φορές, τα PMI είναι κάποιες Purchase Manager Index, είναι ένα, κάποιες συνεντεύξεις κάνουν, στέλνουν κάποια ερωτηματολόγια σε Purchase Manager σε διάφορα εργοστάσια ή σε επιχειρήσεις. Είναι αρκετά μεγάλο το δείγμα τους. Ε, Ό,τι είναι πάνω από το κόκκινο σημαίνει επέκταση. Ό,τι είναι κάτω από το κόκκινο σημαίνει συρρήκνωση. Ε, η γαλάζια γραμμή είναι οι υπηρεσίες, η μπλε γραμμή είναι η το manufacturing, η βιομηχανία. Η βιομηχανία. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι και η βιομηχανία έχει βγει από την συρρήκνωση και οι υπηρεσίες έχουν αρχίσει και παίρνουν τα πάνω τους. Άρα νούμερο ένα, όταν λέμε να πέσει ο πληθωρισμός, ναι, αλλά η οικονομία βελτιώνεται. Αυτό συνήθως δεν ρίχνει τον πληθωρισμό. Ένα το κρατούμενο. Χρήμα δηλαδή και παράγεται και κινείται, κυκλοφορεί το χρήμα. Ναι. Άρα ο πληθωρισμός δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της ίπιας ναι. Ήφεση oh, yeah. τέλο πάντων. Και μιλάμε mm. για ένα πληθωρισμό που δεν είναι στο 10, είναι στο 3. Οπότε για να τον πας από το 3 στο 2 πιθανόν ε, να πρέπει να, η ανάπτυξη να υποφέρει αν θέλεις όντως να είναι στο 2. Τώρα μεταξύ μας εγώ ποτέ δεν βρήκα λογική την αιμονή ότι το 2 είναι το νούμερο στο οποίο ακριβώς έπρεπε να είμαστε και το 3 είναι μια καταστροφή αλλά τέλος πάντων αυτό είναι, είναι κάποιες οικονομετρικές αιμονές τις οποίες γενικά δεν συμμερίζομαι ιδιαίτερα. Παρόλο αυτά τώρα εδώ να επισημάνουμε κυρία Λαγαρία ότι με δεδομένο ότι έχουμε και εκλογικέ αναμετρήσεις μπροστά i Δεν πολλά εκατομμύρια στην οικονομία. ψηφοφόροι ναι. θα προσέλθουν στι κάλπε. Δεν, δεν, δεν γίνεται να Πώ διαλύσει την οικονομία, οικονομία όταν είναι. Γιατί το επαναλαμβάνω, δεν είναι στο 10% ο πληθωρισμό στην Αμερική, είναι στο 3%. Για την Αμερική μιλάμε πάντα. Για να μην τον μπερδέψουμε, γιατί ξέρω καμιά φορά παρεξηγείται αυτό, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ε, είναι περίπου και αυτό ο μέσο σταθμικό πληθωρισμός, στο 2-3% περίπου. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε πληθωρισμό των τροφίμων πάρα πολύ μεγάλο. Και επειδή ε, δεν είμαστε, έχουμε αρκετά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού με χαμηλά εισοδήματα, ο πληθυσμό των τροφίμων είναι αυτός ο οποίος πραγματικά χτυπάει. Έτσι. Ε, αυτό απλώ μια μικρή παρένθεση. Άρα μιλάμε για τον πληθωρισμό της Αμερικής και βλέπουμε ότι ε, σε γενικές γραμμές η οικονομία πάει καλύτερα. Δηλαδή είχε μια μικρή επιβράδεση και τώρα βλέπουμε στοιχεία ε, τα οποία λένε ότι θα αρχίσει πάλι να παίρνει τα μπροστ. Ο PMI είναι αρκετά ενδεικτική. Και εδώ τώρα βλέπουμε και ένα άλλο στοιχείο, δυνατή αγορά εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να υπενθυμίσω κάτι εδώ, οι φανατικοί τηλεθεατές της αυτομπορικής το έχουν σίγουρα εμπεδομένο, ότι η ανεργία είναι αυτή ή η μείωση στις θέσεις εργασίας είναι αυτή η οποία ρίχνει τον πληθωρισμό. Δηλαδή εδώ έχουμε ναι. μια κίνηση αντιστρόφως ανάλογη. Για να πέσει ο πληθωρισμό. Θέλει υψηλότερη ανεργία για να πέσει ο πληθωρισμό. Και α, το, αν έβλεπε κανεί τη γαλάζια γραμμή στο αριστερό γράφημα από μόνο του, σου λέει αυτή την ιστορία: Ότι, ο, ότι η ανεργία ανεβαίνει λίγο. Αλλά ε, οι αγορέ δεν παρακολουθούν αυτό το νούμερο, γιατί ξέρουν ότι στατιστικά έχει πάρα πολλά σφάλματα και παρακολουθούν τι μπλε γραμμέ, που είναι οι θέσει εργασία μη γεωργικού τομέα. Ε, και εκεί πέρα είχαμε γύρω στις 270.000 θέσεις. Την... Είναι η CL γραμμή σε σχέση με την πιο βαθιά μπλε γραμμή. Όχι, η βαθιά μπλε είναι η μισθή. Η βαθιά μπλε, η μα, η βαθιά μπλε γραμμή στα αριστερά, γιατί μιλάω για το αριστερό γραφείο. ωραία. Για το αριστερό... η βαθιά μπλε γραμμή είναι, η μέση, α, είναι οι νέες θέσεις εργασίας μη γεωργικού τομέα. Η ανεργία είναι η CL γραμμή. Με συγχωρείτε, είμαι άντρα εγώ γαλάζια και μπλε τα βλέπω. Τα έχουμε, τα έχουμε <laughs> θα συνεννοηθούμε, βρούμε. Θα το βρούμε. Ναι. Ε, οπότε, όσο ανεβαίνει αυτή η μπλε γραμμή, 270 Τελιά τη εργασία δεν είναι καλό νούμερο ε, για να πεις ότι θα πέσει ο, ο πληθωρισμό. Επίση, στα δεξιά ε, βλέπουμε τους μισθού οι οποίοι ε, είναι στο 4,1% ε, και βλέπουμε ε, και το ε, ε, τη συμμετοχή στην, στην ανεργία τη συμμετοχή μάλλον στις, στην, στην αγορά εργασίας, η οποία μειώνεται λίγο. Άρα και αυτό σε τι, σε τι, γιατί προσθέτει πληθωρισμό, γιατί λιγότεροι άνθρωποι να κάνουν δουλειέ. περισσότερο πρέπει να πληρωθούν. Λοιπόν, και για να μην το παραμπερδέψουμε το πράγμα, όλα τα reports που έχουμε μας δείχνουν πιέσεις στο... στους μισθούς, προς τα πάνω. Γι' αυτό βγήκε η Γέλεν και είπε συγκεκριμένα δεν έχουμε πρόβλημα στους μισθούς για να μην ξεκινήσει η συζήτηση για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Γιατί φοβάται, δεν θέλει η Fed να κάνει αυτή τη συζήτηση. Και με αυτόν τον τρόπο έστειλε το μήνυμα. Αλλά, άρα λοιπόν έχουμε μια οικονομία Τώρα, η οποία πάει θέλ, καλά. Δεν θέλει η Fed να κάνει τη συζήτηση ή δεν θέλει και η κυβέρνηση Biden να κάνει τη συζήτηση. Η κυβέρνηση Biden συζήτηση, δεν θέλει να κάνει τη συζήτηση. Και πάντοτε υπάρχει μια ανοιχτή πόρτα με τις κεντρικές τράπεζες. Είναι ανεξάρτητες αλλά δεν είναι, ε, δεν είναι και τελείως ανε Ας μην το θεωρούμε αυτό το πράγμα. Η... η... Επίσης, το για μένα ακόμα βασικότερο πρόβλημα από την, α, πώς το λένε, από τις ισχυρές θέσεις εργασίας ε, και τους υψηλούς μισθούς και την οικονομία που πάει καλά είναι ότι ο μεγάλος αποπληθωριστής ήταν η Κίνα και γενικά η Ασία. Η Κίνα λοιπόν όμως μας έδωσε το πρώτο θετικό νούμερο ε, σε δείκτες τιμές παραγωγών το τελευταίο 7 μήνο, 8 μήνο. Οι τιμέ πέφτουν, ο πληθωρισμό πέφτει, γιατί πέφτουν οι τιμέ των αγαθών. Ο πληθωρισμό των υπηρεσιών έχει μείνει σταθερό. Και γιατί πέφτει, πέφτουν οι τιμέ των αγαθών, πριν τα λέγατε με του εμπορικού πολέμου. Πετάνε αγαθά οι Κινέζοι στην Ευρώπη και στην Αμερική όπου μπορούν και δεν του εμποδίζουν οι ταρήφε, προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν μερίδιο αγορά. Όταν όμω αρχίσει και ενταθεί αυτό ο εμπορικό πόλεμο, βάλουν και οι Κινέζοι του δικού του δασμού, τότε αυτές οι τιμές παραγωγού θα εκτοξευτούν. Ε, Να παρακαλέσω να περάσουμε στο επόμενο γράφημα που είναι οι τιμές παραγωγού και ο τίτλος λέει και πάλι επάνω και είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε. Ε, στην Ασία είναι εδώ που ε, ε, είναι ακριβώς αυτό που μας εξηγείται πώς ε, τα προϊόντα της Ασίας πυροδοτούν τον πληθωρισμό. Ακριβώς. Ε, και στα αριστερά είναι ο πληθωρισμός της Κίνας και της Ιαπωνίας. Ε, στα δεξιά, ο δείκτη τιμών παραγωγού τη Κίνα και τη Ιαπωνία. Στα δεξιά είναι ο δείκτη τιμών παραγωγού τη Κίνα. Λοιπόν, και αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο. Μιλούσατε πριν για εμπορικού πολέμου το, με, το, με τον προηγούμενο καλεσμένο. Ε, τι θα γίνει όταν η Κίνα απάντήσει και επιβάλλει και αυτοί οι ε, Θα ανέβουν κατακόρυφα οι τιμέ. Άρα πάλι θα έχουμε πληθωρισμό. Οπότε για να το, το λύξουμε αυτό το, το θέμα δύσκολα πέφτει ο πληθωρισμός από εδώ πέρα που είναι. Δεν έχουν δείξει καμία προεκλογικά, καμία διάθεση οι χώρε και νομίζω καλά κάνουν να πιέσουν πάρα πολύ του καταναλωτέ προκειμένου να πέσει ο πληθωρισμό. Ε, και για να το πούμε και, και ομά, όσε παρεμβάσει και να κάνουμε στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι υπουργού ανάπτυξη και να αλλάξουμε, ο πληθωρισμός είναι κατά κύριο λόγο θέμα εισαγόμενο. Γιατί πολύ απλά οι Έλληνε δεν έχουμε την αγοραστική δύναμη να εκτοξεύσουμε τι τιμέ πάνω. Είναι, είναι τόσο ε, απλό. Όχι, άλλη μόνο. Δεν έχουμε την παραμικρή δύναμη. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, οπότε είναι κάτι εισαγόμενο και όσοι πιστεύουν ότι ο πληθωρισμό θα πέσει γρήγορα ή θα συνεχίσει να πέφτει γρήγορα, νομίζω ότι θα εκπλαγούν. Οι κεντρικοί τραπεζίτε γι' αυτό δεν μιλάνε. Η Λαγκάρτ που μείωσε τα επιτόκια δεν μίλησε για σειρά πτώση επιτοκίων. Έδωσε στι αγορέ κάτι να υπάρχει γιατί έχει πέσει ο πληθωρισμός από το 10%. Σου λέει μπορώ να, να ρίξω λίγο τα επιτόκια. Αλλά από εκεί και πέρα ε, νομίζω πως έχουμε να περάσουμε του επόμενους μήνες. Το καλύτερο σενάριο είναι ένα σενάριο στο οποίο ο πληθωρισμός θα ανεβοκατεβαίνει λίγο. Νομίζω. Άρα λοιπόν κύριε Λαγαρία αυτό που βλέπετε ως συνέχεια των προαναγγελθέντων α, γεγονότων είναι ότι θα έχουμε νέες πληθωριστικές πιέσεις ναι. όσο και... εντείνονται οι εμπορικοί πόλεμοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια θα πληρώνουμε ακριβότερα αυτά που χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά ναι, μας. Και, και δεν είναι ότι να πεις, ξέρεις, λέ, λέμε πολλές φορές «Μα, τη φέτα ξέρω εγώ, την παράγουμε εδώ πέρα». Ναι, αλλά την παράγουμε με ενέργεια που εισάγουμε. Την... Α, ε, 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 οι εταιρείε οι οποίε πληρώνουν του ανθρώπου εδώ πέρα, του πληρώνουν και στο εξωτερικό, έχουν αυξημένα κόστη. Άρα πιθανόν σε κάποιε περιπτώσει να πρέπει να του πληρώσουν περισσότερου μισθού για να κάψουν, σε κάποιε άλλε όχι. Ο κόσμο δεν υπάρχει, ούτε η Ρωσία δεν κατάφερε να φτιάξει μια οικονομία φρούριο. Τα πάντα επηρεάζουν τα πάντα. Και αυτό είναι και εν ώψη, ξέρετε και λίγο του το ανασχηματισμού σε λίγε ώρε. Πολλέ φορέ βλέπω μια ψευδέστηση ή των ευρωεκλογών που μα περάσανε. Βλέπω μια ψευδέστηση ότι έχουμε τον έλεγχο όσον αφορά τις τιμές, όσον αφορά την οικονομία, είμαστε μία μικρή βαρκούλα η οποία κάπως προσπαθεί να επιβιώσει σε μία μεγάλη θάλασσα. Μπορείς να κάνεις μερικές διορθωτικές κινήσεις, αλλά σε γενικές γραμμές πας εκεί πέρα που σε παρασένει το κύμα. Για να δούμε λοιπόν και έχουμε έτσι λίγα δευτερόλεπτα. Θεωρείτε ότι αυτή, αυτός ο πολιτικός αναβρασμός που επικρατεί στη Γαλλία... Ε, τρομάζει την ε, Ευρώπη. Σίγουρα τρομάζει τις αγορές. Έχουν ανησυχήσει λίγο οι αγορές. Ε, η Ευρώπη, τι κάνει ο Μακρόν, παίρνει ένα στοίχημα, μήπως μπορέσει να ανακόψει την ανωδική πορεία της, της Le Pen. ε, Λεπέν. Γιατί σου λέει ότι αλλιώ ψηφίσατε για ευρωεκλογέ, που είναι ψήφο διαμαρτυρία. Τώρα, εδώ, εάν δεν ψηφίσετε, θα, θα, την έχετε και από πάνω Και θα έχουμε, θα έχουμε, κυβερνησία πρακτικά. Ε, οπότε ε, βάζει ένα δίλημα αυτή τη στιγμή στο, στο γαλλικό λαό, το οποίο ελπίζει να πετύχει. Ζούσα στη Βρετανία όταν ο Κάμερον έπαιρνε παρόμοια στοιχήματα. Mm. Ζούσα στην Ελλάδα όταν οι ελληνικές κυβερνήσεις παίρνουν παρόμοια στοιχήματα. Ε, Σπανίω βγαίνουν αυτά τα στοιχήματα. Ελπίζω να του βγει του Εμμανουέλ Μακρόν και το ελπίζω σαν Έλληνα περισσότερο, γιατί σε λίγα χρόνια ξαναπραγματευτούμε το χρέο μα προτιμώ να το διαπραγματεύω με ηγέτε που είναι δεκτικοί, όχι με ηγέτε οι οποίοι έχουν τη σημαία κάποιον εθνικισμό δικό του. Διότι όταν πα να διαπραγματευτεί το χρέο μαζί του, τότε θα σου ζητήσουν και πολλά περισσότερα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγαρία. Ε, καλό Σαββατοκύριακο θα ευχηθώ και είσαι επανειδή. Θα τα πούμε.